η νέα γενιά δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι, παρότι υπήρχε στην αρχή μια σκέψη να συγκροτήσουμε ξεχωριστό, αλλά θεωρούμε ότι μέσω της ένταξης στις επιμέρους υποομάδες οι νέες και οι νέοι μπορούν να προσφέρουν τα βιώματά τους. Ζώντας σε μια περίοδο που από άτομο σε άτομο υπάρχουν τρομερές αποκλίσεις, όπου ο ατομικός δρόμος επικρατεί συντριπτικά απέναντι στο συλλογικό, οι νέες και οι νέοι που συμμετέχουν στο δίκτυο προσπαθούμε πρώτον, μια που είναι κοινή αντίληψη για όλες και όλους, να σπάνε τα στεγανά σκεπτόμενοι out of the box και να βάλουμε επιτεκτικά την ανάγκη των αυτοοργανωτικών πρωτοβουλειών. Διότι έχουμε εντοπίσει, έχουμε αντιληφθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον για τις νέες και τους νέους να ενδιαφερθούν από μια, ας πούμε, πιο αυστηρή συμμετοχή σε κάτι οργανωμένο, αν αυτό λέγεται κόμμα είτε λέγεται κάπως αλλιώς. Συμμετέχοντας στις επιμέρους ομάδες, πιο συγκεκριμένα υπάρχει συμμετοχή στον πολιτισμό, στην παιδεία και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της διεθνής σχέσης, προσπαθούμε να αποδώσουμε μέσω των βιωμάτων της καθημερινότητας να αποτυπώσουμε αυτή την απόγνωση που βιώνει η γενιά μας, που παλεύουμε να υπάρξουμε σε έναν κόσμο γεμάτο αδικία. Σε μια αδικία που αποτυπώνεται στην τεράστια ανεργία των νέων, πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, στους χαμηλούς μισθούς, την ανυπαρξία στεγαστικής πολιτικής. Ακόμη οι νέες και οι νέοι που συμμετέχουν στο δίκτυο βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στις πορείες 17 Νοέμβρη και τις 6 Δεκέμβρη, αλλά και όχι μόνο, και συμμετέχουν πρωταγωνιστικά στον προγραμματισμό της μεγάλης εκδήλωσης σχετικά με την παιδεία, που φαντάζομαι θα πούμε δύο λόγια παραπάνω αργότερα, με το ιδιαίτερο θέμα των δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά δίνουν και το παρόν σε κάθε εξώστρια επιδράση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είτε στην αντιφασιστική που έγινε στο Νέο Ηράκλειο, 1η Νοέμβρη, αλλά και σε όλα τα συλλαλητήρια για την παιδεία. Αυτά από μας.